αναφερόμαστε στην οικονομική εξαθλίωση που έχουν επέτει τα στελέχη του λιμενικού σώματος και όχι μόνο του λιμενικού σώματος, και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος. Μια εξαθλίωση που έχουμε εδώ και καιρό υποστεί, αλλά με βάση τα τελευταία μέτρα που εξαγγέλλονται, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δεν πάει άλλο στην κυριολεξία. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να σας πω ότι θα μαζευτούμε όλοι ένστολοι τη Δευτέρα, 9.30 το πρωί, έως 10 θα έχουμε συγκεντρωθεί όλοι οι συνάδελφοι και από τα τρία σώματα και θα ξεκινήσουμε την δυναμική μας πορεία. Και όλα αυτά γιατί έχουν καταληστευτεί τα ταμεία. Έχουν επενδυθεί με λάθος τρόπο, αυτό αποδείχτηκε. Αναφέρομαι στο ομόλογα ελληνικού δημοσίου κλπ. Οι περικοπές αρχικά είχαν, σταδιακά έχουν φτάσει σε σημείο τώρα να μιλάμε για μια μηνιαία μείωση του μισθού μας 200-300 ευρώ ανά περίπτωση. Και βέβαια με τα τελευταία μέτρα έχουν χαθεί χρονοεπιδόματα, επιδόματα εξομάλυνσης. Αγώνες δηλαδή ετών που έχουν γίνει στο σώμα μας έρχονται σε μία νύχτα να εξαφανιστούν τα πάντα. Αυτό βέβαια δεν πρόκειται εμείς να το αφήσουμε έτσι το αδιάφορο. Θα αντιδράσουμε δυναμικά και ευελπιστούμε για καλύτερη συνέχεια. Και πέρα από το θέμα έτσι, των περικοπών, υπάρχει πάντα ανοιχτό και το ζήτημα της ιατροφαρμακευτικής σας περίθαλψης. Αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα, θα έλεγα. Πλέον το χαρακτηρίζω μόνιμο αυτό το πρόβλημα. Παλιά λέγαμε έχουμε για 2-3 χρόνια. Δυστυχώς δεν ξέρουμε τι θα γίνει και σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν βέβαια, έτσι, είχαμε πρόσφατα επίσκεψη του κυρίου Αρχηγού Λιμενικού Σώματος που μας έδωσε κάποιες ελπίδες. Ευελπιστούμε να γίνουν πράξη όλα αυτά που έχουν υποθεί. Οπότε την Δευτέρα θα διαδηλώσετε την διαμαρτυρία σας, έτσι, ακολουθώντας και πανελλαδικά τις κινήσεις. Δεν μπορούσε ο Χίος να αποτελέσει εξαίρεση από αυτές τις πανελλαδικές, σε πανελλήνιο επίπεδο δηλαδή, δραστηριότητες και εμείς θα αντιδράσουμε το ίδιο. Είμαστε πολύ απογοητευμένοι. Και δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτό το χαμηλό ηθικό που έχουν πλέον τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας. Το οποίο επηρεάζει, έχει αντίκτυπο έτσι και κοιτάξτε, στη δουλειά. Πώς το βλέπετε? Προσπαθούμε πραγματικά να δώσουμε, πάντα δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Διότι την ώρα του καθήκοντος δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε τη μείωση του μισθού. Σκεφτόμαστε πάντα τον Έλληνα πολίτη και να τον εξυπηρετήσουμε και να δώσουμε το 200% από τις δυνάμεις μας που έχουμε. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν ένας ένστολος με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, τα οικονομικά, η ψυχολογία του σαν εργαζόμενος, αλλά και πρακτικά, όταν δεν έχει να πληρώσει φάρμακα για το παιδί του, δεν έχει φάρμακα για τον ίδιο και τη γυναίκα του, και του λες τράβα και σβήσε φωτιές εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εύκολο πάντα να είναι σε αυτό το επίπεδο ετοιμότητας που πρέπει να. Σίγουρα είναι άνθρωπος και επηρεάζεται πάρα πολύ από το οικονομικό περιβάλλον. Εδώ τώρα. Σίγουρα όλοι οι Έλληνες αντιμετωπίζουμε προβλήματα, δεν είμαστε οι μόνοι που παραπονιόμαστε, αλλά έχουμε ένα ειδικό βάρος που πρέπει να προστατεύσουμε και τον Έλληνα πολίτη. Αυτό λοιπόν πρέπει κάποιοι υπουργούς, υπουργεία, να παλέψουν στο να διαφυλάξουν και εμάς.